Αυστηρή προειδοποίηση και μάλιστα σε δραματικό τόνο σήμερα από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου με αφορμή περιστατικά που καταγράφονται συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας σε νυχτερινά μπαρ που έχουν καταπατήσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μαζέψτε τους ή μεταφέρτε τους ότι θα κλείσουν, είπε αυτολεξή ημέρη Ιωνής στον Ανδρέα Κλαψινό, που έσπευσε να απαντήσει ότι το Σωματείο Εστίασης έχει προειδοποιήσει τα μέλη του για το ενδεχόμενο σφραγίσματος καταστημάτων, έτσι όπως επιτάσσει η νέα οικία που τέθηκε σε ισχύ. Μπροστά σε θέματα δημόσιας υγείας, υγείας και ζωής των συνανθρώπων μας, δεν μπαίνει για μένα προσωπικά, αλλά και για όλους μας φαντάζομαι, κανένα άλλο ζήτημα. Προηγείται η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων μας. Έχουμε κάνει άπειρες προειδοποιήσεις, έχουμε στείλει απίστευτα email, έχουμε στείλει μηνύματα σε όλο τον κόσμο και σε όλους αυτούς που ξέρουμε ότι παρανομούν. Να ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι από σήμερα θα αρχίσουν τα μέτρα να είναι πάρα πολύ αυστηρά. Θα ενημερώσουμε τα μέλη μας ακριβώς τι θα γίνει. Υπάρχει διαδικασία του αυτόφορου και του σφραγίσματος του κάθε συνάδελφου του μαγαζί του, τη στιγμή που δεν θα τηρεί τα μέτρα. Στη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε το πρωί, η Μέρη Ιωνή ξεκαθάρισε επίσης σε αυστηρό τόνο ότι δεν θα επιτρέψει να υπάρξει τοπικό lockdown στο Ρέθυμνο, διότι αυτό, όπως είπε, θα είναι καταστροφικό για την οικονομία του τόπου. Μάλιστα, έθεσε πρώτων ευθυνών του και όλο τον ελεκτικό μηχανισμό του νομού, από την αστυνομία και το λιμενικό έως και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, λέγοντας πως δεν θα πρέπει να χαριστούν σε κανένα. Δεν θα διστάσουν και καλά θα κάνουν να κάνουν ένα τοπικό lockdown. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το Ρέθυμνο οικονομικά. Αν δημιουργηθεί κάποιο είδους εστία και μας πούνε ότι ξαφνικά μπαίνει σε καραντίνα 14-20 ημερών όλη η πόλη και κλείνουν πάλι τα πάντα, αυτό δεν θα είναι μεγαλύτερη ακόμη καταστροφή? Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ όλοι μας, να τηρούμε όλα τα υγειονομικά μέτρα, έτσι ώστε να μην έρθουμε σε δύσκολη θέση να κλείσει το Ρέθυμνο με ένα τοπικό lockdown, που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και για την τοπική οικονομία και για τον νομό Ρεθύμνου γενικότερα. Η Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου απίφθινε έκκληση και στη νεολαία, που τις περισσότερες φορές διασκεδάζει χωρίς όρια, καλώντας την να συνετιστεί και να τηρεί τους κανόνες ατομικής υγιεινής, ώστε να μην υπάρξουν απρόοπτα τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη των οικογενειών τους. Παράκληση λοιπόν θερμή στους ανθρώπους αυτούς, ότι θα ήθελα να προσέχουν πάρα πολύ να διασκεδάζουμε, αλλά να διασκεδάζουμε προσεκτικά. Η κυρία Ιωνή πάντως εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχη και για το ότι μελγενέστε στην Κρήτη μετά την έναρξη των πτήσεων από χώρες του εξωτερικού προς το νησί από την 1η Ιουλίου και έπειτα.